Θα αξιοποιήσω λίγο περισσότερο το χρόνο εγώ, γιατί είχα επιφυλαχθεί επί των άρθρων συζήτηση, δεν είχαμε τοποθετηθεί λόγω προσωπικού μου κολλήματος. Ωστόσο, είχαμε ήδη στην αρχική μας τοποθέτηση επί της αρχής επισημάνει ότι ουσιαστικά το παρόν νομοσχέδιο αποτελεί ξεκάθαρη συνέχεια του νόμου 4512 του 2018, το οποίο έχει ψηφίσει η κυβέρνηση του ΣΥΡΙΖΑ. Υπάρχουν επιμέρους διαφοροποίησεις, σημαντικές κάποιες από αυτές. Γι' αυτό κατανοούμε ότι και από την άποψη αυτή η νομοτεχνική επιλογή που γίνεται για την κατάργηση των ρυθμίσεων του παραπάνω νόμου, ενώ ως επιτοπλίστων αυτές παραμένουν ίδιες στο παρόν σχέδιο νόμου, νομίζουμε ότι γίνεται περισσότερο για να δικαιολογηθεί η προηγούμενη στάση της Νέας Δημοκρατίας ως αντιπολίτευση. Γι' αυτό εξάλλου και σήμερα και το κοινάλ εξανίσθεται, γιατί πρόκειται όντως για μια ευρωπαϊκή οδηγία που είχε από το 2010 εισαχθεί και τώρα γίνεται ένα βήμα παραπάνω να επεκταθεί στον κύριο όγκο των δικαστικών διαφορών και να επεκταθεί βέβαια και η υποχρεωτικότητά της. Θα πούμε παρακάτω, γιατί γίνεται μια προσπάθεια να παρουσιαστεί ως θετικό το μέτρο αυτό στη λογική και των δικαιολογημάτων περί ισονομίας και ισότητας μεταξύ των πολιτών, αποκρύπτεται αν θέλετε και η ουσιαστική διαφοροποίηση που υπάρχει σε μια ταξικά διαρθρωμένη κοινωνία. Το οικονομικά αδύναμο μέρος ποτέ δεν έχει την ισότητα των όπλων για να απέναντι στον ισχυρότερο και είναι πιο ευάλωτος στις πιέσεις για να δεχτεί τους όρους του. Και από την άποψη αυτή, όσο μειώνονται τα εχέγγυα μεροληψίας του κρίνοντος μια τέτοια υπόθεση, καταλαβαίνουμε ότι επιβαρύνεται, ποιος τελικά θα επιβαρυνθεί από αυτή τη διαδικασία. Η διαμεσολάβηση εντάσσεται στο πλαίσιο μιας σειράς μεταρρυθμίσεων με αντιδραστικό χαρακτήρα που έχουν προηγηθεί τα τελευταία χρόνια στη διαδικασία της απονομής της δικαιοσύνης. Και θεωρούμε ότι και αυτοί, όπως και προηγούμενες, απαντούν σε πάγιες απαιτήσεις του κεφαλαίου για γρήγορη και προς το συμφέρον του διεκπαιρέωση των υποθέσεων και στοχεύουν φυσικά και στην εξοικονόμηση πόρων από το κράτος. Ακόμα και αν αυτό αποβαίνει σε βάρος των δικαιωμάτων των εργαζομένων, ακόμα και των δικονομικών του δικαιωμάτων. Χρησιμοποιείται για ακόμα μια φορά το πρόσχημα της αποσυμφόρησης των δικαστηρίων από το μεγάλο όγκο των υποθέσεων και της επιτάχυνσης της απονομής της δικαιοσύνης. Είναι υπαρκτά προβλήματα και ταλαιπωρούν και επιβαρύνουν σίγουρα τους εργαζόμενους. Ωστόσο, έχουμε επανειλημμένως επισημάνει ότι αυτά τα ζητήματα μπορούν και πρέπει να επιληθούν με άλλο τρόπο και όχι σε βάρος των δικονομικών δικαιωμάτων των μερών που εμπλέκονται με τη δικαιοσύνη, αλλά με την πρόσληψη δικαστικών και εισαγγελικών λειτουργών, δικαστικών υπαλλήλων εν συνόλο και βέβαια την ενδυνάμωση των υλικοτεχνικών υποδομών. Θεωρούμε ότι υλοποιείται μια πάγια απέτηση φορέων του κεφαλαίου για να καταστεί η διαμεσολάβηση ως βασική μορφή απονομής της δικαιοσύνης στις ιδιωτικού δικαίου διαφορές. Και θεωρούμε ότι με αυτόν τον τρόπο ουσιαστικά ενισχύεται ένα σύστημα απονομής δικαιοσύνης, ένα σύστημα παραδικαστηρίων, θα λέγαμε. Απ' την άλλη, διαμορφώνεται και έχουμε επισημάνει και στην αρχική μας τοποθέτηση ότι δημιουργείται και ένα νέο πεδίο κερδοφορίας με την ίδρυση εταιριών παροχής υπηρεσιών διαμεσολάβησης, που μπορούν να προσλαμβάνουν ως διαμεσολαβητές υπαλλήλους και βέβαια κάποιος επιχειρηματίας διαμεσολαβητής θα καρπώνεται τα κέρδη από αυτή τη διαδικασία. Θεωρούμε ότι στην πράξη το σύστημα, η υποχρεωτικότητα, η γενίκευση της διαμεσολάβησης θα ανεβάσει ακόμα περισσότερο το κόστος της προσφυγής της δικαιοσύνης. Και θεωρούμε ότι για πολύ κόσμο θα καταστήσει την πρόσβασή του σε αυτήν απαγορευτική, αφού προσθέτει ένα στάδιο, υποχρεωτικό στάδιο πριν από την καταφυγή στα δικαστήρια και πολλές φορές είναι δυνατόν μετά από μια τέτοια διαδικασία να είναι αδύνατον ένας εργαζόμενος να επιβαρυνθεί και με το κόστος σε περίπτωση αποτυχίας δηλαδή της διαμεσολάβησης θα αναγκάζεται στο να κλείνει μια υπόθεση προκειμένου να μην επιβαρυνθεί επιπλέον με την προσφυγή και στα δικαστήρια. Συγκεκριμένα, με βάση και τις ρυθμίσεις του νόμου, νομίζουμε ότι η κριτική που έχουμε ασκήσει και στην επί της αρχής συζήτηση δικαιώνεται από συγκεκριμένα επιμέρους στοιχεία.
Καταρχάς και το γεγονός της καθιέρωσης της υποχρεωτικής αρχικής συνεδρίας διαμεσολάβησης στον κύριο κορμό της διαδικασίας της πολιτικής δικονομίας, χωρίς μάλιστα να απαιτείται η προηγούμενη άσκηση αγωγής, που καθιστά, αν θέλετε, και σε αυτή την περίπτωση αμφίβολο το τι περιεχόμενο μπορεί να έχει η διαμεσολάβηση, χωρίς συγκεκριμένο αίτημα, κονδύλια και από την πλευρά, τέλος πάντων, που ισχυρίζεται ότι έχει κάποια αξίωση. Θεσπίζεται, πέρα από το υποχρεωτικό στάδιο διαμεσολάβησης, θεσπίζεται η δυνατότητα να υπαχθεί οποιαδήποτε υφιστάμενη ή μέλουσα διαφορά στη διαμεσολάβηση μετά από έγγραφη συμφωνία των μερών. Εισάγεται δηλαδή αυτή η δυνατότητα της συμβατικής ρήτρας διαμεσολάβησης, που εμείς επισημαίνουμε τον κίνδυνο στην πραγματικότητα να επεκταθεί η διαμεσολάβηση προς όφελος του ισχυρότερου μέρους σε οποιαδήποτε ιδιωτικού δικαίου διαφορά, με τους γνωστούς προδιατυπωμένους όρους που τίθονται και σε τραπεζικά συμβάσεις και ασφαλιστικές και άλλες, που καταλαβαίνουμε ποια είναι εδώ η ελευθερία διαπραγμάτευσης των μερών. Επιπλέον, ο υποχρεωτικός χαρακτήρας της διαμεσολάβησης κατοχυρώνεται και από μια σειρά αυστηρότητες προϋποθέσεις για τη μετέπειτα προσφυγή στη δικαιοσύνη και βέβαια υπό την απειλή εξοντωτικών χρηματικών ποινών σε περίπτωση απουσίας κάποιου μέρους από τη διαμεσολάβηση. Έχουμε επισημάνει ως προβληματικό και το γεγονός ότι αν δεν λάβει η χώρα το στάδιο της υποχρεωτικής αρχικής συνεδρίας, προκύπτει απαράδεκτο της συζήτησης οποιοδήποτε επόμενου ένδικου βοηθήματος, μάλιστα χωρίς να υπάρχει περιθώριο θεραπείας του απαραδέκτου. Και θεωρούμε υπερβολική την χρηματική ποινή που τίθεται ως αντικίνητρο, τέλος πάντων, στη δικονομική απουσία, που φτάνει μέχρι και το ύψος των 500 ευρώ. Ποινή από τις οποίες ουσιαστικά δεν επιτρέπεται και έφεση, εκτός αν αυτή αφορά την ουσία της υπόθεσης. Σημειωτέων ότι η εισαγωγή χρηματικής ποινής τέτοιας, λόγω της δικονομικής απουσίας δηλαδή του διαδίκου, δεν υφίσταται καν στην περίπτωση της ερημοδικίας αυτού ενώπιον του δικαστηρίου, όπου προβλέπεται μόνο βέβαια το παράβολο για την άσκηση της ανακοπής. Θεωρούμε ότι είναι, παρότι προσπαθείτε να παρουσιάσει την διαμεσολάβηση ως τέλος πάντων ένα φθηνότερο μέσω πρόσβασης στη δικαιοσύνη, θεωρούμε ότι έχει δαπανηρό χαρακτήρα, μάλιστα και επί τη βάση της συμπληρωματικότητάς της προς την προσφυγή στα δικαστήρια. Και πέρα από την αρχική αμοιβή του διαμεσολαβητή, που μπορεί να θεωρείται ως χαμηλή το ποσό των 50 ευρώ, βέβαια σε αυτό προστίθεται και η αμοιβή του δικηγόρου που συμπαρίσταται στην περίπτωση αυτή. Η ελάχιστη αμοιβή του διαμεσολαβητή στο επόμενο στάδιο του διαμεσολάβησης για κάθε ώρα στο ποσό των 80 ευρώ μπορεί να φτάσει να εκτοξεύσει τα έξοδα της διαμεσολάβησης και βέβαια δεν υπάρχει στο νομοσχέδιο καμία αναφορά για το πώς μπορούν τα μέρη να προστατευθούν από τυχόν καταχρηστική συμπεριφορά του διαμεσολαβητή, ο οποίος αμείβεται με την ώρα και όχι ανάλογα με την επιτυχία της διαμεσολάβησης και μπορεί βέβαια να οθήσει τα μέρη στην άσκοπη παράταση της διαδικασίας μόνο για να λάβει μεγαλύτερη αμοιβή. Αναφορικά με την ουσία του νομοσχεδίου, θεωρούμε ότι απονέμει στον ιδιώτη διαμεσολαβητή καθήκοντα και αρμοδιότητες ενός ιονή δικαστή, όπως ουσιαστικά η σύνταξη του πρακτικού εκτελεστού τίτλου, είτε σε περίπτωση ευόδους της διαμεσολάβησης, είτε σε περίπτωση που θεωρεί ότι η συνέχιση της διαμεσολάβησης είναι απίθανο να οδηγεί σε διευθέτηση της διαφοράς. Και βέβαια το γεγονός ότι το νομοσχέδιο προβλέπει τη δυνατότητα ίδρυσης ένωσης προσώπων πιστοποιημένων διαμεσολαβητών για την παροχή υπηρεσιών, αν θέλετε δίνει, χαμηλά έχει έγκαια αμεροληψίας, θα πούμε και παρακάτω, θεωρούμε ότι με τον τρόπο αυτό ουσιαστικά άλλη είναι η στόχευση και εξυπηρετείται στο να ανοίξει ο δρόμος για τη δημιουργία επιχειρήσεων παραδικαστηρίων που θα προσλαμβάνουν διαμεσολαβητές. Η ίδια αυτή η απασχόληση διαμεσολαβητών με σχέση εξαρτημένης εργασίας αναιρεί την όποια δυνατότητά τους να ασκούν τα καθήκοντά τους με αμεροληψία και ανεξαρτησία λόγω και της οικονομικής σχέσης που θα έχουν και με την εταιρεία διαμεσολάβησης.
Θεωρούμε ότι είναι ξεκάθαρη και η στόχευση του νομοσχεδίου να διοχετεύσει φθηνό εργατικό δυναμικό σε αυτές τις εταιρείες που αναλαμβάνουν και την παροχή υπηρεσιών διαμεσολάβησης από μια τεράστια μάζα πτυχιούχων που δίνεται με τη ρύθμιση αυτή του νομοσχεδίου, καθώς την ιδιότητα του διαμεσολαβητή μπορούν πλέον να αποκτήσουν όχι μόνο νομική, αλλά οποιοδήποτε απόφυτος τριτοβάθμιας εκπαίδευσης. Καταλαβαίνετε και είναι δεδομένο ότι ο μη νομικός διαμεσολαβητής δεν θα είναι σε θέση να γνωρίζει σύνθετα νομικά ζητήματα και διατάξεις αναγκαστικού δικαίου, οι οποίες σίγουρα επηρεάζουν τη διευθέτηση μιας διαφοράς. Και θεωρούμε ότι το γεγονός αυτό μπορεί να οδηγήσει μόνο προς τη μικρότερη προστασία των δικαιωμάτων του πιο αδύναμου μέρους της διαμεσολάβησης. Γίνεται μια προσπάθεια, τέλος πάντων, το ζήτημα αυτό να περιοριστεί με την υποχρεωτική παράσταση του δικηγόρου. Ωστόσο, δεν παραμένει ο κρίνων να είναι αυτός που δεν θα έχει νομικές γνώσεις. Θεωρούμε ότι οι ρυθμίσεις αυτές, εκτός των άλλων, συνιστούν και ακόμη μια έμεση πλευρά της απελευθέρωσης των νομικών υπηρεσιών, που είχε, τέλος πάντων, ξεκινήσει και στο πνεύμα της οδηγίας Μπόλγενστάιν. Θα πούμε και παραπάνω στην Ολομέλεια για τα ζητήματα αυτά. Θεωρούμε και το ζήτημα της εκπαίδευσης των διαμεσολαβητών, οι φορείς κατάρτισης των διαμεσολαβητών, όχι μόνο από νομικά πρόσωπα ιδιωτικού δικαίου που θα συστήνονται από δικηγορικούς συλλόγους, επιμελητήρια κλπ, αλλά και τα κέντρα διαβίου μάθησης, ακόμα και από οποιαδήποτε φυσικό ή νομικό πρόσωπο χωρίς περιορισμό, συνεπάγεται ακόμα μεγαλύτερη διεύρυνση του πεδίου κερδοφορίας και στον τομέα αυτό. Και απ' την άλλη, βέβαια, ανοίγει και ακόμα μια, ας το πούμε εντός εισαγωγικών, ευκαιρία για κυνήγι προσόντων και διαβίου μάθηση για όλους τους αποφύτους των ΑΕΗ, που θα επιβαρύνονται με το τεράστιο κόστος και της επιμόρφωσης προς όφελος των επιχειρηματιών που θα ασχολούνται στον χώρο. Τέλος, επισημαίνουμε τα σοβαρά προβλήματα αναφορικά με τη διαφάνεια της διαδικασίας, της διαμεσολάβησης και τη δυνατότητα του διαμεσολαβητή για αμεροληψία. Στο νομοσχέδιο προβλέπεται ότι δεν τηρούνται πρακτικά αν δεν συμφωνηθεί από τα μέρη. Με δεδομένο ότι η διαδικασία δεν είναι δημόσια, ούτε τηρούνται πρακτικά, ούτε βέβαια μπορεί οποιοδήποτε από τους εμπλεκόμενους να εξεταστεί ως μάρτυρας, διαφαίνει το κίνδυνο στο ισχυρότερο μέρος να ασκεί ακόμη μεγαλύτερη πίεση με απειλές και εκφοβισμό κάτω από το τραπέζι, στο πιο αδύναμο μέρος, ώστε να αποδεχθεί και την επίλυση της διαφοράς που του προτείνεται. Δεν υπάρχει πραγματικά καμιά διασφάλιση στο νομοσχέδιο για το με ποιο τρόπο μπορούν να ελέγξουν τα μέρη την αμεροληψία του διαμεσολαβητή. Μάλιστα, ακόμα και αυτή η ίδια η δυνατότητα να ορίζεται από την Κεντρική Επιτροπή Διαμεσολάβησης το πρόσωπο του διαμεσολαβητή δεν δίνει τη δυνατότητα να ελέγχεται αν υπάρχει οποιαδήποτε σύνδεση οικονομική ή με άλλο τρόπο του διαμεσολαβητή με τα μέρη. Και μάλιστα, βέβαια, σε όλες τις περιπτώσεις ελοχεύει ο κίνδυνος ο διαμεσολαβητής ή ο εργοδότης του να είναι εξαρτημένος με οποιοδήποτε τρόπο με πελατειακές σχέσεις, τις οποίες βέβαια είναι πολλές φορές το αδύνατο μέρος να μην γνωρίζει. Και μπορούν να φτάσει να χαθούν μέσα στα επαγγελματικά απόρριτα κλπ. Και βέβαια είναι προβληματικό το γεγονός ότι με το πειθαρχικό δίκαιο των διαμεσολαβητών, ενώ ορίζεται ως πειθαρχικό παράπτωμα μεταξύ άλλων η μη τήρηση της αρχής της αμεροληψίας, ακόμα και η τέλωση ποινικού αδικήματος από το διαμεσολαβητή, αυτό δεν συνδέεται σε καμία περίπτωση, ουσιαστικά δεν οδηγεί στην ανάκληση, δεν θίγει το κύρος της επιτυχούς έκβασης της διαμεσολάβησης, καθώς και του συμφωνητικού που καταρτίστηκε από τον ίδιο, ουσιαστικά μη τηρώντας τα προσχήματα για την ουδετερότητα και την αμεροληψία του. Παρόμοιες λογικές βέβαια είναι και η ρύθμιση του νομοσχεδίου ότι ο διαμεσολαβητής δεν έχει αστική ευθύνη για ζημία που προκάλεσε στα μέρη από την αμέλειά του. Αντίστοιχα θεωρούμε βέβαια
ότι είναι προβληματική η ρύθμιση που προβλέπει ότι πέρα από τους αποφύτους στον ΑΕΗ μπορούν και οποιοδήποτε δημόσιοι υπάλληλοι να είναι διαμεσολαβητές για τις ανάγκες της υπηρεσίας τους. Είναι μια όριστη και επικίνδυνη πρόβλεψη για τους δημοσίους υπαλλήλους που ήδη βρίσκονται σε σχέση εξάρτησης με το κράτος. Ενώ βέβαια ισχύει και παρόμοια πρόβλεψη για όλους τους δημόσιους λειτουργούς που ασκούν νόμιμα και ελεύθερο επάγγελμα, κατά πόσο τέλος πάντων μπορούν αυτοί να πληρούν τα χέγγια της αμεροληψίας για να έχουν ένα τέτοιο ρόλο.